Ευχαριστούμε πολύ. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι χαιρετισμοί και πέραν από τους χαιρετισμούς που είχαμε, έχουμε και γραπτούς χαιρετισμούς από 15 συνδέσμους του τεχνικού και μεταφορικού κλάδου. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους αυτούς τους προέδρους οι οποίοι μας έδωσαν γραπτό χαιρετισμό. Περνάμε άμεσα στο πρώτο πάνελ και καλώς το βήμα τον κύριο Γιώργο Δέδε, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τη κυρία Ευγενία Φωτονιάτα, ειδική γραμματέα Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα θέματα, τα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, τον κύριο Δημήτρη Κούτρα, τον κύριο Κωνσταντίνο Μιτζάλη και τον κύριο Γιώργο Πεδικάρη. Σε αυτό το πρώτο πάνελ θα ασχοληθούμε τόσο με τη νέα γενιά έργων, την οποία θα μας παρουσιάσει ο κύριος Δέδες, όσο για τους τρόπους χρηματοδότησης μέσα από το ΕΣΠΑ, ίσως και με ένα blending χρηματοδότησης από άλλες πηγές, τις οποίες να συμπληρώνεται για να γίνουν κάποια νέα έργα από εδώ και πέρα. Και στη συνέχεια θα μας μιλήσουν οι κύριοι Κούτρας, Μιτζάλης και Περδικάρης για τα θέματα του τεχνικού κλάδου, τα θέματα που απασχολούν όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Θα καλέσω λοιπόν στο βήμα ως πρώτο ομιλητή μας τον κύριο Γιώργο Δέδε, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Κύριε Δέδε, ο λόγος σε εσάς. Πριν από ένα χρόνο περίπου, αγαπητές φίλες και φίλοι, είχα ευχηθεί το συνέδριο των υποδομών και μεταφορών που διοργανώνουν τα δύο αξιόλογα ενημερωτικά site του χώρου να γίνει θεσμός. Να είναι δηλαδή ένας μόνιμος θεσμός διαβούλευσης, διαλόγου ανάμεσα στην πολιτεία, τον τεχνικό κόσμο, τους φορείς που εμπλέκονται, και νομίζω ότι το φετινό συνέδριο το επιβεβαιώνει και το δικαιώνει, με την έννοια ότι έχει επιλεγεί μια θεματολογία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, με προσκεκλημένους υψηλού επίπεδου που συγκεράζουν και συγκεντρώνουν και την αναγκαία τεχνογνωσία αλλά και την επιστημονική κατάρτιση για να γίνει αυτή η διαδικασία ένας θεσμός για τον χώρο των υποδομών και των μεταφορών στη χώρα. Και πάλι λοιπόν και φέτος τα συγχαρητήριά μας με ευχές για καλή δύναμη στη συνέχεια της πορείας. Και ξεκινώντας θα μου επιτρέψετε να αρχίσω από εκεί που τέλειωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, που έκλεισε λέγοντας ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπο σε αυτή τη χώρα να συνδέσουμε το παρελθόν με το μέλλον. Εμένα μου αρέσει αυτή η σύνδεση γιατί θεωρώ αναγκαία, ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε, πώς ξεκινήσαμε, ποια είναι τα βήματα και οι ορίζοντες που ανοίγονται τώρα μπροστά μας. Και θα μου επιτρέψετε πολύ συνοπτικά να περιγράψουμε σε αδρές γραμμές την κατάσταση της τελευταίας τριετίας, την περίοδο δηλαδή 2015-2018, στον χώρο των υποδομών και του κατασκευαστικού τομέα στην πατρίδα μας, λέγοντας ότι το Γενάρη του 2015, στις αρχές του 2015, που είναι η στιγμή, η πολιτική αφετηρία αυτής της ηγεσίας, της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον Χρήστο τον Σπίρτζη, θα μπορούσε κανείς να περιγράψει αναλυτικά και λεπτομερώς, παραθέτοντας στοιχεία για κάθε έργο ξεχωριστά, σε σχέση με τις υπερβάσεις των χρονοδιαγραμμάτων του, τα ποσοστά προόδου των εργασιών του, τα τεράστια ελλείμματα σε μελετητική προετοιμασία, τις βαρύτατες τεχνικές δυσκολίες στην εξέλιξη εργασιών τους, παραθέτοντας πολλές σελίδες τεκμηριωμένων και αδιαφυσβήτητων στοιχείων. Σήμερα, απευθυνόμενος σε ένα ειδικό ακροατήριο, αρκούν λίγα λόγια. Αν ανατρέξει κανείς στο μακρύ κατάλογο των εθνικών, μεγάλων και σημαντικών έργων, είτε δημόσιων, είτε ιδιωτικών, δεν θα βρει, όσο και αν ψάξει, ούτε ένα από αυτά που δεν αντιμετώπιζε στις αρχές του 2015 δραματικά προβλήματα για την εξέλιξη των εργασιών και την υλοποίησή του. Ούτε ένα. Και θα παρακαλούσα και θα προκαλούσα τους επόμενους από μένα ομιλητές, αν θυμούνται ή αν έχουν ψάξει καλύτερα από εμένα, να μου πούν ποιο ήταν εκείνο το έργο το οποίο παραλάβαμε και το οποίο είχε μία απρόσκοπτη εξέλιξη στην πορεία της διαδικαστικής ολοκλήρωσής του. Κλειστά ή υπολειτουργούντα εργοτάξια, τεράστια προβλήματα χρηματοδότησης από πλευράς του δημοσίου αλλά και από τους ιδιωτικούς φορείς, παραχωρησιούχους, τράπεζες, εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα, εκτροπή από τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, τεράστιες εκκρεμότητες σε αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, εξωπραγματικές καθυστερήσεις απαλωτριώσεις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, άλυτες τεχνικές δυσκολίες, ελλείψεις κρίσιμων μελετών είναι τα κομμάτια του παζλ
που συνέθεταν την γκρίζα εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών έργων στη χώρα στις αρχές του 2015. Ποια ήταν η αντιμετώπιση της κρατούσας τότε πολιτικής ηγεσίας? Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η αντιμετώπιση των κατεστημένων πολιτικών φορέων έμοιαζε με την εικόνα στα σαλόνια του Τιτανικού λίγο πριν τη σύγκρουση με τον Παγόβουνο. Περί άλλων τυρβάζαμε. Παρά το γεγονός ότι οι κρίσιμες και αναπότρεπτες χρονικές προθεσμίες που είχε έγκαιρα θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την παράδοση των έργων επικρέμπονταν σαν δαμόκλειο σπάθη στο κεφάλι της χώρας, δεν υπήρξε καμία προσπάθεια αντιμετώπισης των δραματικών προβλημάτων, αλλά αντίθετα υπήρξε μια μακρά χαμένη περίοδος, σαν να αναμενόταν ο απομηχανής Θεός να δώσει λύση και με μαγικό τρόπο να φύγουμε από το τοπίο της τελμάτωσης των υποδομών στη χώρα. Η κατάσταση τότε των 5 αυτοκινητόδρομων παραχώρησης και του μετρό της Θεσσαλονίκης αρχές του 2015 αποτελούν τα κορυφαία παραδείγματα της περιγραφής που έκανα από πάνω, παραπάνω. Επιτρέψτε μου να πω, πέρσι, στο χώρο του συνεδρίου αυτού, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσίασα με αναλυτικό τρόπο τα στοιχεία για κάθε αυτοκινητόδρομο ξεχωριστά, το ποσοστό προόδου του έργου του, τις χρηματοδοτήσεις, τις αποζημιώσεις, τις απαλωτριώσεις, τις εγκρίσεις, τις αδειοδοτήσεις. Τώρα πια υπάρχει η επιβεβαίωση τόσο από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, όσο και από τις θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απήντησαν στο Ελεκτικό Συνέδριο, που επιβεβαιώνουν πλήρως εκείνα τα στοιχεία και περιγράφουν επακριβώς αυτή την κατάσταση που μόλις πριν ανέφερα. Στη δικιά μας την αντίληψη και τη λογική, αυτό που καθιέρωσε η παρουσία του Χρήστου Σπίτζη και της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, το πρώτο ζητούμενο ήταν η αναμέτρηση με τα προβλήματα και η αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων σε κάθε έργο, αντίθετα με τις λογικές της υπεκφυγής και του στοχοκαμιλισμού. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, επίμονων και σκληρών διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων, ενεργοποιήθηκε και ενεργοποιείται το σύνολο των δυνάμεων του Υπουργείου από την κατώτερη μέχρι την ανώτερη βαθμίδα και επιτρέψε μου σε αυτό εδώ το σημείο να δώσω συγχαρητήρια στους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές προϊσταμένους και τα στελέχη του Υπουργείου για την αμέριστη συμβολή τους σε όλη αυτή την πορεία ανάταξης του κατασκευαστικού τομέα της χώρας μας τα τελευταία 3 χρόνια. Η κορύφωση αυτής της λογικής, της ενιαίας και συλλογικής αντίληψης για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων των έργων, κορυφώνεται στην εντατική μεθοδική και συνεχή λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Έργων υπό τον Αλέκο Φραμπουράρη, όπου εκεί πλέον τα συναρμόδια Υπουργεία εδώ και 3 χρόνια, πολιτισμού, δικαιοσύνης, υποδομών και μεταφορών, ανάπτυξης, οικονομίας, περιβάλλοντος, μέσα από την καθημερινή αντιμετώπιση των προβλημάτων σε κάθε έργο ξεχωριστά και με βάση τις αρχίες και τις προτεραιότητες, δίνουν απαντήσεις και λύσεις στα ζητήματα που ταλάνισαν ή εξακολουθούν να ταλανίζουν σήμερα τα μεγάλα έργα της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο Πολιτισμού αντιμετώπισε με επάρκεια την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων που αφορούσαν τις αρχαιολογικές έρευνες, εργασίες και ανασκαφές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις, ιδιαίτερα ως προς την εφαρμογή του άρθρου 7α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλωτριώσεων, που είχαν σαν αποτέλεσμα του ψήφισης του νόμου 4364 του 2016, με τι αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε διαδικασίες απαλωτριώσεων στα έργα του ΕΣΠΑ, στα κρίσιμα εθνικής σημασίας έργα, πιο γρήγορες με βάση τον νόμο, πιο γρήγορες και από αυτές που είχαμε την εποχή της Ολυμπιάδας. Και βέβαια άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, εποπτευόμενοι, εργοσέ, ΟΣΕ, τα εκτελούμενα ή υπολειτουργία έργα των οποίων εμπλέκονταν με την κατασκευή, για παράδειγμα, των αυτοκινητόδρομων, προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος συντονισμός των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής. Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν αποτέλεσμα, γιατί έγιναν συντονισμένα και υπήρχε παρακολούθηση συνεχής με τακτικές εβδομαδιαίες αναφορές, με την αναγκαία αναπροσαρμογή κάθε φορά των κινήσεων που χρειαζόταν από πλευράς Υπουργείου. Τα αποτελέσματα αυτής της συντονισμένης και συλλογικής προσπάθειας είναι σήμερα άμεσα και ορατά
Και καλό είναι να υπογραμμίζουμε τη θετική εικόνα μιας πραγματικότητας μετά τα αδιέξοδα που βιώσαμε το 2014 και το 2015. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν μέσα στις προβλεπόμενες καταληκτικές προθεσμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 5 αυτοκινητόδρομοι παραχώρησης και αφού μέσα από επίπονες διαπραγματεύσεις εξοικονομήθηκε το ελληνικό δημόσιο ποσό που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε σχέση με τις αρχικές απαιτήσεις παραχωρησιών και κατασκευαστών. Παραλάβαμε την εργολαβία του Μετρό Θεσσαλονίκης διαλυμένη, με εκατοντάδες απολυσμένους εργαζόμενους και απαιτήσεις του αναδόχου βάσει των δικογράφων των διαιτητικών δικαστηρίων ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου 150 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, με τεράστια αβεβαιότητα για την επανακίνηση του έργου που δημιουργούσε η εμπλοκή εξαιτίας των αρχαιολογικών ερευνών χώρου των εργοταξίων του Μετρό. Σήμερα, το έργο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2020. Επιλύθηκαν τα ζητήματα που αφορούσαν τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, ο κύριος Μιλόπουλος, ο καθηγητής, είναι και εδώ, πρόσφατα παρουσίασε μια πολύ όμορφη εκδήλωση κάτω από τον τίτλο «Και αρχαία και μετρό». Τη λύση που δόθηκε μέσα από την επίπονη και μεθοδική δουλειά του Υπουργείου της Αττικό Μετρό και του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αρχαιολογίας, με ταυτόχρονη επαναπρόσληψη του συνόλου σχεδόν των εργαζομένων και ανοίγοντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας, για να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στη βασική γραμμή του Μετρό και στο Μετρό της Καλαμαριάς. Ολοκληρώσαμε ήδη τη βαλτωμένη εργολαβία της αναβάθμισης του αεροδρομίου Μακεδονία και μάλιστα 3 εβδομάδες πριν το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα με τη Φραπόρτ. Ενώ με γρήγορους ρυθμούς προωθούμε την ολοκλήρωση και της εργολαβίας της επέκτασης του αεροδρομίου μέσα στο καθορισμένο από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς χρονοδιάγραμμα. Ολοκληρώσαμε από πέρσι την εργολαβία της αναβάθμισης και της επέκτασης του αεροδρομίου των Χανίων, αντιμετωπίζοντας άμεσα το σύνολο των εκκρεμών τεχνικών προβλημάτων του έργου. Επανεκκινήσαμε τις εργασίες στη γραμμή του μετρό Χαϊδάρη-Πειραιάς, αντιμετωπίζοντας το σύνολο των τεχνικών προβλημάτων του έργου και λύνοντας προβλήματα που αφορούσαν στη μη καταβολή της επιστροφής ΦΠΑ, στον ανάδοχο και την υποχρεωματοδότηση του έργου. Ολοκληρώσαμε το σύνολο των αναγκαίων αλλά ανύπαρκτων μελετών και προωθήσαμε το σύνολο των απαλωτριώσεων για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου της παραϊόνιας οδού, το άκτιο Αμβρακία δηλαδή, δίνοντας λύση στις διοικητικές διαδικασίες των 4 εργολαβιών, χωρίς να επιβαρυνθεί το δημόσιο με πρόσθεση σημαντικές αποζημιώσεις. Ολοκληρώσαμε και μάλιστα κάποια από αυτά μέσα σε συνθήκες capital control και απεμπλέξαμε από τις τεχνικές δυσκολίες κρίσιμα έργα στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων, όπως το φράγμα της Τριανταφυλιάς στη Φλόρινα, η αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος Ξηριά στην Κόρυθο και η ταχύτατη προώθηση των εργασιών για την ολοκλήρωση του φράγματος του Αποσελέμη στην Κρήτη. Όλα αυτά μέσα σε ένα καθεστώς, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, για να μην πω τις τελευταίες δεκαετίες, απόλυτης διαφάνειας. Το σύνολο των συμφωνιών που έγιναν για τις οικονομικές αποζημιώσεις σε όλα τα έργα, το σύνολο των χρημάτων που καταβλήθηκαν, αλλά και τα πλαίσια και τα μνημόνια συνεργασίας με τους αναδόχους στα έργα, δημοσιοποιήθηκε από τον Υπουργό τον Χρήστο τον Σπίρτζη και σήμερα είναι σε γνώση όχι μόνο ολόκληρου του τεχνικού κόσμου, αλλά και κάθε Έλληνα πολίτη. Και αυτό το θεωρώ μια αναπότρεπτη κατάκτηση για τον χώρο των δημοσίων έργων στη χώρα. Θα μπορούσα να αναφέρω δεκάδες σημαντικά έργα για τη χώρα που βγήκαν από το τέλμα, επανεκκίνησαν και έχουν μπει σε τροχιά ολοκλήρωσης ή ολοκληρώθηκαν. Θα κλείσω το σύντομο αυτό κεφάλαιο λέγοντας πραγματικά με ικανοποίηση ότι για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια προβληματικά έργα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν υπάρχουν. Υπάρχουν έργα με προβλήματα, με εκκρεμή ζητήματα που χρειάζονται απαντήσεις, αλλά προβληματικά έργα με αβέβαια τη βιωσιμότητά τους, το μέλλον και την πορεία της ολοκλήρωσής τους στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πλέον δεν υπάρχουν. Μέσα σε αυτό το τοπίο, με ένα πλέγμα νομικών και θεσμικών παρεμβάσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, που μάλιστα
έτυχαν ευρύτατης αποδοχής από την Ελληνική Βουλή, μιλώ κατά τους νόμους 44-12 και 44-13 του 2016, αναθεωρήσαμε πλήρως το θεσμικό πλαίσιο για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, ιδιωτικά χαρακτηρίζουν τα έργα στα οποία εμπλέκεται ο ιδιωτικός τομέας με τη μορφή της χρηματοδότησής τους, σε ολόκληρη τη χώρα. Τι προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο πρακτικά, ποιες είναι οι αρχές που το καθοδηγούν και γιατί πλέον διεκφολύνει τη διαδικασία παραγωγής και ολοκλήρωσης των δημόσιων και ιδιωτικών έργων στη χώρα. Πρώτον, εξυγχρονίζει το πλαίσιο παραγωγής και κατασκευής των δημόσιων υποδομών. Είχαμε ένα αναχρονιστικό πλαίσιο που δεν ήταν προσαρμοσμένο στις συνθήκες της κρίσης της πατρίδας μας, αλλά και τις σύγχρονες απαιτήσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ραγδαίος εξυγχρονισμός, θα έλεγα, της υπάρχουσας νομοθεσίας, που ενσωματώνει ταυτόχρονα το σύνολο των πιο πρόσφατων ευρωπαϊκών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις κλπ. Ευνοεί τον υγιή ανταγωνισμό και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, διασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και των πολιτών της χώρας, προωθεί τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες του συστήματος παραγωγής, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των έργων και τέλος αντιμετωπίζει με τρόπο ριζικό τις περισσότερες από τις παθογένειες του παρελθόντος. Το συμπλήρωμα αυτών των θεσμικών παρεμβάσεων θα είναι η θεσμική παρέμβαση που έρχεται σύντομα, όπου ο Χρήστος ο Σπύρτζης θα εισηγηθεί ένα νομοσχέδιο στη Βουλή που μεταξύ των άλλων αντιμετωπίζει το θέμα των υπερβολικά μεγάλων εκτόσεων, θέμα που έθεσαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, τόσο ο εκπρόσωπος αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στον τομέα του τι μπορούμε να πετύχουμε με τις αλλαγές που κάναμε στο θεσμικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει μεγάλο έργο στη χώρα, δεν υπάρχει έργο ΕΣΠΑ, δεν υπάρχει κρίσιμο έργο που μπορεί να εκτελεστεί πλέον χωρίς να έχουν συντελεστεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί και να έχει συντελεστεί η πλειοψηφία των απαλωτριώσεων της γης που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου και χωρίς να έχουν γίνει πρόδρομες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Αυτό, αν αναλογιστούμε αυτά που σας έλεγα στην αρχή και το πώς οικοδομήθηκαν και οικοδομούνται οι αξιώσεις των αναδόχων και πόσο κόστησαν στο ελληνικό δημόσιο οι καθυστερήσεις στις απαλωτριώσεις και στις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες με ευθύνη του ελληνικού δημοσίου, είναι μια πολύ σημαντική τομή στην ελληνική πραγματικότητα στον χώρο των δημοσίων έργων. Συμπερασματικά, οι θεσμικές αυτές παρεμβάσεις αποτελούν πλέον ένα πολύτιμο εργαλείο για το σύστημα παραγωγής έργων υποδομής στη χώρα μας, είτε αυτές στηρίζονται αποκλειστικά στη δημόσια χρηματοδότηση, είτε συμπράξεις για τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Ποια είναι η φιλοσοφία που διακατέχει την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και την κυβέρνηση συνολικότερα στον προγραμματισμό της νέας γενιάς έργων? Πρώτον, έχουμε να κάνουμε μια βασική επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων, ιεράρχηση των παρεμβάσεων, στρατηγικό σχεδιασμό και στοχευμένες δράσεις. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο το προηγούμενο διάστημα. Μπορώ να σας φέρω άφθονα παραδείγματα, αλλά θεωρώ ότι πλέον ήρθε η ώρα να περάσουμε από τη λογική του πελατειακού συστήματος και των προσωπικών στρατηγικών στην αντίληψη των στοχευμένων έργων με γνώμονα την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τις διασυνδεδεμένες υποδομές. Δεν μπορεί τα έργα που προγραμματίζονται στη χώρα και έχουν ένα βάθος χρονικό και έναν ορίζοντα 15 ετίας για την κατασκευή και την ολοκλήρωσή τους ή και 20 ετίας από τον χρόνο της μελέτης τους να είναι εγκεφαλικό προϊόν σύλληψης ενός υπουργού ή ενός γενικού γραμματέα ή κάποιου κυβερνητικού στελέχους. Πρέπει να είναι αντικείμενο ελός συλλογικού πολιτικού σχεδιασμού που υπηρετεί τη λογική της ανάπτυξης και ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη τους την πραγματική κατάσταση της χώρας. Θεωρώ ότι από τα έργα της προηγούμενης περίοδου ελάχιστον υπάκουαν και πειθαρχούσαν σε αυτή τη λογική. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε η χώρα μας, και επιτρέψτε μου την προσωπική μου εμπειρία πάνω σε αυτό, έχει γεμίσει αποτελειωμένα φράγματα που δεν έχουν όμως αρδευτικά και υδροδοτικά δίκτυα. Η κυρία Φωτονιάτα γνωρίζει πολλά τέτοια έργα ενταγμένα από παλιά στο ΕΣΠΑ. Λιμάνια και αεροδρόμια χωρίς οδικές συνδέσεις. Αναξιοποίητα πλεονεκτήματα ακόμα και των πρόσφατων έργων, καθώς για παράδειγμα απουσιάζουν κρίσιμες οδικές συνδέσεις
με τουριστικές περιοχές, με λιμάνια ή με αεροδρόμια που γυρνιάζουν με τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Δεύτερο στοιχείο αυτής της φιλοσοφίας της λογικής του προγραμματισμού των έργων. Αξιοποίηση στο έπακρο των υπάρχοντων πόρων με γνώμονα τη βιωσιμότητα των έργων, την αναπτυξιακή τους αποτελεσματικότητα και την άμεση κοινωνική αποδοχή και ανταποδοτικότητά τους. Με αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, αλλά και ταυτόχρονα με την αναζήτηση επιπρόσθετων πόρων. Δύο σημειώσεις. Είπα και επαναλαμβάνω για να το γνωρίζουμε καλά. Το ΕΣΠΑ που τρέχει τώρα το καθαρό για τις υποδομές είναι σχεδόν το μισό από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 4,6 δις, αν θυμάμαι καλά, ήταν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 2,3-2,4 δις έχουμε ΕΣΠΑ αυτή τη χρονιά, αυτή την περίοδο, για έργα υποδομής στη χώρα. Όταν μιλάμε λοιπόν για ΕΣΠΑ, μη φανταστείτε ότι μιλάμε για κάποια θεόρατη χρηματοδότηση με βάση την οποία μπορούμε να προγραμματίζουμε απ' άκρου ξάκρου στις γωνιές της Ελλάδας. Μπορώ να σας πω ότι ήδη αυτά τα δεσμευμένα 2,3-2,4 δις έχουν εξαντληθεί στα έργα που τρέχουν σήμερα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και έργα μεταφερόμενα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Άρα, είναι αναγκαία η αναζήτηση άλλων τρόπων και μορφών χρηματοδότησης, είτε μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων, είτε μέσα από την αξιοποίηση χρηματοδοτικών φορέων και οργανισμών, που μέχρι πρόσφατα δεν είχαν, θέλετε, ενεργοποιηθεί στο βαθμό που είχε ανάγκη η χώρα. Θετικό πρόσφατο παράδειγμα, η Ευγενία Φωτονιάτα θα μιλήσει περισσότερο για αυτά, απλά το αναφέρω, η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με 1 δισεκατομμύριο ευρώ και με προνομιακούς όρους στο δάνειο αυτό για την γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας. Λοιπόν, υπογραμμίζω και τελειώνω με αυτό ότι όλα τα έργα πλέον που εκτελούνται είτε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εξετάζονται λεπτομερώς και ενδελεχώς από μια ομάδα τεχνικών συμβούλων κοινή για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυστηρές προδιαγραφές και αυτό που μπαίνει πρώτο στο μικροσκόπιο είναι οι μελέτες κόστους-οφέλους και οι μελέτες βιωσιμότητας των έργων. Και κάποια έργα από αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα είναι η καθυστέρησή τους οφείλεται στο γεγονός ότι αναπροσαρμόστηκαν οι προδιαγραφές αυτών των μελετών, έχουν πάρει πολύ ουσιαστικό χαρακτήρα και αναγκαστήκαμε πλέον τις μελέτες που υπήρχαν να τις συντάξουμε με βάση τις νέες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στη νέα γενιά έργων θα μιλήσουμε για δύο τομείς έργων υποδομής. Ο πρώτος αφορά τον τομέα που εμπλέκεται η συμμετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων, δηλαδή τα έργα παραχώρησης ή τα έργα ΣΔΙΤ, συμπράξεων του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Και στο δεύτερο τομέα ανήκει η κατηγορία των κλασικών δημοσίων έργων. Επιγραμματικά, λίγα λόγια για τη βεντάλια των έργων που ανοίγει σιγά σιγά το Υπουργείο Υποδομών και ήδη έχει ξεκινήσει να ξεδιπλώνεται. Νομίζω ότι η διαφορετική αντίληψη και φιλοσοφία αρχίζει πια να αποτυπώνεται στον διαγωνισμό και στα τεύχη δημοπράτησής του για το Καστέλι, το αεροδρόμιο Καστελίου της Κρήτης, που είναι το πρώτο από τα παλαιά έργα παραχώρησης που εκκρεμούσαν σχεδόν 10 χρόνια. Έχουν προχωρήσει και θα ολοκληρωθούν με την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου μέσα στο 2018. Ποιες αλλαγές υπήρξαν? Θεωρώ βασική αλλαγή την ριζική τροποποίηση του τρόπου επιλογής με ανοιχτή διαδικασία και διεθνή διαγωνισμό του ανεξάρτητου μηχανικού και μάλιστα με ουσιαστική συμμετοχή του δημοσίου σε αυτόν με παράλληλη θέσπιση της διαδικασίας για την άμεση αντικατάστασή του εφόσον ζητηθεί από το δημόσιο. Ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός για τον ανεξάρτητο μηχανικό για το αεροδρόμιο του Καστελίου ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Τι ίσχυε μέχρι πρόσφατα? Ο κάθε παραχωρησιούχος πρότεινε προς τον δημόσιο τον ανεξάρτητο μηχανικό που επέλεγε ο ίδιος και με τη συμφωνία του δημοσίου ήταν ο ανεξάρτητος μηχανικός, δηλαδή ο φορέας, ο ανεξάρτητος εκείνος που επέβλεπε το έργο, πιστοποιούσε τις εργασίες του, γνωμάτευε, έβγαζε τις εντολές πληρωμών, έδινε τις βεβαιώσεις τις σχετικές με το έργο. Πλέον, ο ανεξάρτητος μηχανικός που για μένα
αποτελεί τον πιο κρίσιμο θεσμικό παράγοντα στη διαδικασία υλοποίησης του έργου, δεν επιλέγεται μόνο από τον παραχωρησιούχο, βγαίνει μέσα από ανοιχτή δημόσια διεθνή διαγωνιστική διαδικασία με μια επιτροπή αξιολόγησης που συμμετέχουν όλα τα μέρη. Αυτό είναι μια επιπλέον εγγύηση για την διαφάνεια σε κάθε έργο παραχώρησης και την επακριβή τήρηση της νομοθεσίας και βέβαια ένα επιπλέον εχέγγυο για την άρτια τεχνικά ολοκλήρωση του έργου. Στο Καστέλι λοιπόν είχαμε ταυτόχρονα αύξηση του ελάχιστου ποσοστού της συμμετοχής του Δημοσίου στην Εταιρεία Κατασκευής και Λειτουργίας του νέου αερολιμένα, το οποίο διαμορφώθηκε σε ποσοστό 46% με βάση την προσφορά του παραχωρησιούχου. Σημαντικές παρεμβάσεις και εκείνοι δίνουμε το στίγμα μιας περιβαλλοντικής πολιτικής που την αποδέχεται και ο ιδιωτικός τομέας στα ελάχιστα τεχνικά στοιχεία του διαγωνισμού και μιλώ για τον καθορισμό συγκεκριμένων υψηλών προδιαγραφών για βιοκλιματικό κτίριο του αεροσταθμού κατά ΚΕΝΑΚ, θέσπιση ελάχιστου περιβαλλοντικού αποτυπώματος του αερολιμένα, ειδικούς όρους για την αρχιτεκτονική του κτιρίου κλπ. Και τέλος, παρεμβάσεις που συνδέουν το έργο με τον κοινωνικό του χαρακτήρα και αυξάνουν την κοινωνική του αποδοχή, που επιτυγχάνονται με την αύξηση του ανταποδοτικού τέλους προς την αυτοδιοίκηση στο ύψος του 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων του αερολιμένα και ταυτόχρονα με τη διάθεση μιας πολυχρηστικής αίθουσας μίνιμου με βαδού 1.000 τετραγωνικών μέσα στο αεροδρόμιο για την παρουσία των τοπικών φορέων, επιμελητηρίων, παραγωγών, την έκθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Και βέβαια, δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα με μια μεγάλη ευελιξία μεταβίβασης των μετοχών του παραχωρησιούχου σε διάφορα επενδυτικά κεφάλαια, κεφάλαια επενδύσεων σε υποδομές, συνδοξιδοτικά κεφάλαια ή και ασφαλιστικές εταιρείες. Και στο Καστέλι, είναι το πρώτο στο οποίο ξεκίνησε και εφαρμόστηκε αυτή η διαδικασία, έχουμε μια αποφασιστική προώθηση των απαλωτριώσεων με τη νέα διαδικασία του Α7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Επαλωτριώσεων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης διαθεσιμότητα του χώρου για την εκτέλεση του έργου πριν από την έναρξη περίοδου παραχώρησης και βέβαια πρόδρομες αρχαιολογικές εργασίες. Εντός του προσεχούς διαστήματος προβλέπεται η ανακήρυξη του αοριστικού αναδόχου του έργου και η αποστελή των στοιχείων στο ελεκτικό συνέδριο για την διενέργεια του προσβατικού ελέγχου. Στόχος, όπως είπα, είναι η εγκατάσταση του παραχωρησιούχου για την εκτέλεση του έργου να γίνει πριν το τέλος του 2018. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του νότιου και βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου κεντρικού της Ελλάδας, του Ε65. Ξέρετε, είναι αυτό το ορφανό κομμάτι στη μέση του πουθενά που δεν έχει άκρες. Δεν έχει ολοκληρωθεί, ούτε, δεν έχει ξεκινήσει ούτε το νότιο τμήμα του, το Λαμία Ξινιάδα, ούτε το βόρειο τμήμα του, το Τρίκαλα Εγνατία. Αυτός είναι και ένας από τους σημαντικούς λόγους απουσίας σήμερα του Υπουργού, γιατί είναι στις Βρυξέλλες για διαβούλευση ακριβώς πάνω σε αυτό. Για πρώτη φορά υπάρχει πλήρης και ολοκληρωμένη πρόταση για την υλοποίηση συνολικά του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος και για το νότιο τμήμα, πρώτη προτεραιότητα, το Λαμία Ξινιάδα, αλλά φυσικά και για το βόρειο τμήμα Τρίκαλα Εγνατία, με χρηματοδότηση τόσο από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, από το ΕΣΠΑ δηλαδή, όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για το νότιο τμήμα αναμένουμε σύντομα αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ακολουθήσει η αποστολή του φακέλου για το βόρειο τμήμα. Τρίτο έργο παραχώρησης. Ο Διεθνής Διαγωνισμός για την Ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης για την Οδική Ζεύξη Περάματος Σαλαμίνας. Ολοκληρώσαμε το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού με την επιλογή τριών ομίλων και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση, δηλαδή η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Με το πέρας της διαδικασίας αυτής, το Υπουργείο θα προχωρήσει στην περιβαλλοντολογική αδειοδότηση της βέλτιστης από τις υποβληθήσεις προτάσεις, προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή των τεχνικών και οικονομικών προσφορών από τους προεπιλεγέντες επί της αδειοδοτημένης περιβαλλοντολογικά τεχνικής λύσης. Μία σημαντική πολιτική που είναι και σχετικά πρόσφατη. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα γνωστοποιήσει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το στρατηγικό σχεδιασμό για τα, νέα έργα παραχώρησης. Αυτός, με δεδομένη την έλλειψη πόρων του Δημοσίου, θα περιλαμβάνει δύο σκέλη. Τη στοχευμένη χρηματοδότηση, τη στοχευμένη δημοπράτηση, χρηματοδοτήσιμων έργων,
που παρουσιάζουν αναπτυξιακή αποδοτικότητα, συνεισφέρουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσδίδουν συγκεκριμένα ωφελήματα για το κοινωνικό σύνολο, την εξέταση ταυτόχρονα της δυνατότητας επέκτασης των υφιστάμενων συμβάσεων παραχώρησης με σκοπό την κατασκευή συγκεκριμένων οδικών τμήματων. Για το σκοπό αυτό, μάλιστα, με απόφαση του Υπουργού του Χρήστου του Σπίρτζη, συγκροτήθηκε πρόσφατα ομάδα εργασίας, η οποία θα εξετάσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν εκ μέρους των παραχωρησιούχων. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που τη στηρίζεται σε δεδικασμένα, επιτρέψτε μου να πω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού μέχρι τώρα, χθες, ήταν η Γαλλία η οποία επέκνεε τους αυτοκινητόδρομους παραχώρησής της σε ένα προϋπολογισμό της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το προηγούμενο δεκαήμερο υπήρξε αντίστοιχη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παραχωρήσεις Ιταλίας με χρηματοδότηση επιπλέον 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ έχουμε μία χρυσή ευκαιρία, θεωρώ, ως χώρα και ως κατασκευαστικός κλάδος της οικονομίας, να δούμε την επέκταση του φυσικού αντικειμένου των υπαρχουσών παραχωρήσεων μέσα στα πλαίσια αυτά και με τον τρόπο και που άλλες χώρες προώθησαν, ολοκλήρωσαν και πέτυχαν αυτή τη διαδικασία. Τέλος, θα κλείσω, γιατί έχουμε και την πίεση του χρόνου, το πρώτο κομμάτι αυτών των έργων παραχώρησης με τα ζητήματα που αφορούν τη δημοπράτηση του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης. Ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης αποτελεί το μεγαλύτερο έργο παραχώρησης στην Ελλάδα, τόσο ως προς το φυσικό του αντικείμενο, 200 χιλιόμετρα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, όσο και από άποψη του κατασκευαστικού του κόστους που εγγίζει τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται και ήδη έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον να προσελκύσει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια αλλά και ισχυρούς ομίλους που ειδικεύονται στην κατασκευή και λειτουργία παρόμοιων έργων. Είναι το πρώτο έργο παραχώρησης που θα δημοπρατηθεί με βάση τον καινούργιο νόμο για τις παραχωρήσεις, το νόμο 4413. Οι υπηρεσίες μας και οι τεχνικοί του σύμβουλοι βρίσκονται στην τελική φάση της σύνταξης των τεχνών δημοπράτησης. Και μέσα στις επόμενες ημέρες, ο Υπουργός ο Χρήστος ο Σπίρτζης θα παρουσιάσει το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας, που φιλοδοξούμε να αναδείξει ανάδοχο το πρώτο εξάμηνο του 2019. Επιτρέψτε μου να περάσω και να κλείσω με αυτό πολύ σύντομα στη νέα γενιά δημοσίων έργων της χώρας, ξεκινώντας από κάτι που μπορεί να μην προσελκύσει πολύ το ενδιαφέρον. Μέχρι τώρα δεν ήταν και ιδιαίτερα πιασάρικο επικοινωνιακά. Εμείς όμως στην ατζέντα μας το έχουμε πλέον κατατάξει στις πρώτες γραμμές της, επειδή η πραγματικότητα είναι τέτοια που πιέζει για αποφάσεις και παρεμβάσεις σε αυτό το τομέα έργων. Και μιλώ για τα έργα πρόληψης, διαχείρισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών. Τα έργα αυτά δεν ήταν στα πρώτα, ούτε καν στο μέσον στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ούτε για τις κυβερνήσεις, αλλά ούτε για την πολιτεία συνολικά, δήμους, περιφέρειες, επειδή ακριβώς είναι έργα που απαιτούν βαθιά μελετητική δουλειά και χρονοβόρα, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι από αυτά που θα λέγαμε πολιτικά ή επικοινωνιακά πιασάρικα. Σήμερα όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε μία πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας, εξαιτίας και των περιβαλλοντικών επιβαρύσεων που έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας και της κλιματολογικής αλλαγής, και δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε νεκρούς με πλημμύρες που έχουν συμβεί σε κάθε γωνιά δυστυχώς της χώρας, με πολύ μεγαλύτερη ένταση και έκταση των φαινομένων από ό,τι στο παρελθόν και με πολλούς νεκρούς, όπως πρόσφατα στις πλημμύρες Αττικής. Για να έχουμε υπόψη τι κληθήκαμε να διαχειριστούμε σε αυτό το κομμάτι, αναφέρω ότι από το 2010 μέχρι το 2014, 5 χρόνια δηλαδή, οι πιστώσεις που προωθήθηκαν για την πλημμυρικά έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην περιφέρεια Αττικής, 5 χρόνια, ήταν 3.600.000 ευρώ περίπου. Αντιστοίχως, για τα έτη 2005-2017, 3 χρόνια, το ποσό ανέρχεται
στα 342 εκατομμύρια ευρώ. Και μέσα στα έργα αυτά περιλαμβάνονται κρίσιμα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας, όπως η διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου της Ανατολικής Αττικής με προϋπολογισμό 56 εκατομμύρια, η διευθέτηση του ρέματος Αγίου Γεωργίου Ανατολικής Αττικής με προϋπολογισμό 16 εκατομμύρια, η διευθέτηση του ρέματος Αχαρνών με προϋπολογισμό 24 περίπου εκατομμύρια, η διευθέτηση του ρέματος Χατιάς από το ρέμα Ευρυπίδων μέχρι λεωφόρο Πάρνηθος με προϋπολογισμό 88 εκατομμύρια. Πρόσφατα η αγαπητή συνάδελφος Ευγενία Φωτονιάτα έβγαλε το μέτρο στη δημοσιότητα με μια χρηματοδότηση άμεση της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την πλημμυρικά έργα. Συμπληρώνεται αυτό το ποσό με βάση διαβουλεύσεις που κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με ένα ανάλογο ποσό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε μεγαλύτερη γκάμα έργων περιβαλλοντολογικής και αντιπλημμυρικής προστασίας. Δεν θα αναφέρω τα υπόλοιπα. Για την υπόλοιπη χώρα θα ήθελα να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που προωθούμε master plan διαχείρισης των σχεδίων πλημμυρικού κινδύνου και για τη Θεσσαλονίκη και για την Αττική, αλλά και για τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Η διάθεση των κονδυλίων ανακοινώνεται, καταδεικνύει επίσης περίπου τα ίδια που υπήρχαν στην περιφέρεια Αττικής. Την περίοδο 2002-2010-2015 είχαν διατηρηθεί για την πλημμυρικά έργα στην περιφέρεια 21 εκατομμύρια σε μια πενταετία, στην τριετία 15-17 91 περίπου εκατομμύρια. Ενώ το σημαντικό νέο είναι ότι από τις αρχές του καλοκαιριού, με πολύ γρήγορες διαδικασίες, προωθούμε μια τεράστια εθνική, θα έλεγα, σημασίας παρέμβαση με μια δέσμη αντιπλημμυρικών έργων συνολικού προϋπολογισμού που εγγίζει και ξεπερνάει τα 300 εκατομμύρια ευρώ στις περιοχές της ελληνικής περιφέρειας από όπου διέρχονται οι αυτοκινητόδρομοι παραχώρησης με βάση τις προωθημένες προκαταρτικές μελέτες και τις προμελέτες που εκπώνησαν και εκπονούν οι παραχωρησιούχοι αδαπάνως για το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για έργα ολιστικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση του φαινομένου των φυσικών καταστροφών και των πλημμυρών, κάτι που για πρώτη φορά πραγματοποιείται επισήμως από την ελληνική πολιτεία. Στα περιβαλλοντολογικά έργα θα μπορούσα να αναφέρω πολλά για την διάβρωση των αχτών και την προστασία των αχτογραμμών, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Περνά όμως στα μεγάλα δημόσια έργα της περίοδου αυτής και μπρος. Δημοπρατήσαμε ήδη, κινήθηκε η διαδικασία δημοπράτησης για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Άχτου Αμβρακία. Ένα έργο χωρίς μελέτες. Προχωρήσαμε, ολοκληρώσαμε τις μελέτες και τις εγκρίναμε. Χωρίς απαλωτριώσεις, προωθήσαμε συνολικά τη διαδικασία των απαλωτριώσεων με την υπογραφή πριν από λίγες μέρες του Υπουργού του Χρήστου του Σπίτζη για τη δέσμευση πίστωσης 150 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησε η δημοπράτηση εργολαβίας ολοκλήρωσης του πολύπαθου αυτού έργου. Προωθούμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ την παράκαμψη Χαλκίδας, ένα έργο συνολικού μήκους 20 χιλιόμετρων περίπου, που παρακάμπτει πλήρως την πόλη της Χαλκίδας, συνδέοντάς τη με τη Βόρεια Εύβοια και αγγίζει σε ένα συνολικό κόστος μαζί με τις απαλωτριώσεις το ποσό της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Πέμπτο έργο, κλασικό δημόσιο έργο, ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργος. Έχουμε πρόσφατα την έγκριση του φακέλου μεγάλου έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προωθείται άμεσα εντός των επόμενων ημερών η αποστολή προς το ηλεκτρικό συνέδριο των στοιχείων για τη διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου και για την υλοποίηση του εξαιρετικής σημασίας αυτού αναψυχιακού αυτού έργου. Για τη μετρό τη γραμμή 4, τα είπα πριν, αναμένεται η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας για την ολοκλήρωση προεπιλογής. Αμέσως θα ακολουθήσει η διενέργεια της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού, ενώ ταυτόχρονα προωθούμε τις επεκτάσεις των γραμμών του μετρό στη Θεσσαλονίκη προς τις δυτικές συνοικίες και το αεροδρόμιο και ήδη προγραμματίζονται και οριμάζουν οι μελέτες για αυτές. Σημειώνω, τέλος, το μεγάλο έργο για το νέο ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίων. Αν υπάρξουν ανάλογες συζητήσεις, θα είμαι εδώ για να απαντήσω. Μετά την επιτυχή δημοπράτηση του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού, ολοκληρώνεται εντός του προσεχούς διμήνου η προεπιλογή των ομίλων που θα συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο. Στα σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον περιλαμβάνονται εταιρείες
υψηλού κύρους, διεθνούς υψηλού κύρους και εξειδίκευση στην εγκατάσταση παρόμοιων συστημάτων. Έχω υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Ό,τι χρειαστεί θα το πούμε και συνέχεια εδώ. Είμαστε, επιτρέπεστε μου να κλείσω λέγοντας ότι προωθούμε ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο με υπαρκτές και διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις που μέσα από ένα μείγμα κλασικών δημόσιων έργων και έργων προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων συμβάλλει αποφασιστικά στον κεντρικό εθνικό στόχο, δηλαδή την έξοδο από τις συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την ένταξή της στην τροχιά της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. Πέρυσι, αποτιμώντας την επιτυχημένη κατά κοινή ομολογία προσπάθεια όλων των παραγόντων και όλων των φορέων για την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων και την ολοκλήρωσή τους, είχα πει ότι διανύσαμε ένα μαραθώνιο με επιτυχία. Τώρα, στη σημερινή συγκυρία, πραγματοποιούμε έναν αγώνα ταχύτητας. Την προετοιμασία, την προώθηση και την ολοκλήρωση μιας νέας γενιάς κρίσιμων και μεγάλων έργων. Από την έκβαση αυτού του εγχειρήματος θα κριθεί όχι μόνο η βιωσιμότητα και η προοπτική του κατασκευαστικού τομέα της χώρας, αλλά σε μεγάλο βαθμό και η πορεία προόδου της πατρίδας μας. Αποτιμώντας όμως και την πρόσφατη θετική εμπειρία μας, επιστρέψτε μας να είμαστε αισιόδοξοι και να πιστεύουμε ότι και αυτό το στοίχημα θα κερδιθεί. Σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε άμεσα στο δεύτερο μιλητή. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ευγενία Φωτονιάτα, ειδική γραμματέα διαχείρισης τομεακών προγραμμάτων ΕΤΠΑ του Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Θα μας μιλήσει για τη χρηματοδότηση όλων αυτών των έργων που ανέφερε μόλις ο κύριος Δέδες. Καλημέρα σε όλους και από μένα. Ήδη έχω την πρώτη σύσταση ότι εγώ θα πρέπει να είμαι η πιο σύντομη της παρέας. Θα το ελπίζω να το τηρήσω. Εξάλλου έχουν υποθεί τόσα πολλά και τουλάχιστον μέσα από την δική μου τοποθέτηση θα προσπαθήσω σε πρώτο βαθμό να τα ομογενοποιήσω και σε ένα δεύτερο βαθμό να τα τοποθετήσω μέσα στον χρόνο, γιατί φαντάζομαι ότι και αυτό έχει μια αξία στη σημερινή κουβέντα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ έφυγε με την ελπίδα ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα αποτελούν ένα διάβλο αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μεταξύ αυτών που σχεδιάζουν και μεταξύ των stakeholders της πραγματικής οικονομίας που τελικά υλοποιούν. Αν κρίνω από την παρουσία σας σήμερα στο αμφιθέατρο, νομίζω ότι οι βάσεις για αυτό το διάβλο έχουν μπει γερές. Στο τέλος του συνεδρίου, μετά από 2 μέρες, ίσως να ξέρουμε αν μπορούμε να πάμε και ένα βήμα πιο πέρα, αν μπορούμε να οριοθετήσουμε κοινούς τόπους και να συμφωνήσουμε σε νέες προσεγγίσεις. Μιλάμε σήμερα για τη νέα γενιά έργων. Πώς ορίζουμε το νέο? Γιατί νέο είναι οτιδήποτε ξεκινάει αφού έχει τελειώσει ή έχει ολοκληρωθεί κάτι παλιό. Η νέα γενιά έργων όμως πρέπει να χαρακτηριστεί και να διαφοροποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν, κατά τη γνώμη μου, σε 2 βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι η τοποθέτηση μέσα στον χρόνο και τι σημαίνει αυτό. Και η δεύτερη, η διαφοροποίηση σε σχέση με τη σύνθεση και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Η νέα γενιά έργων, κάποια από αυτά που σχεδιάστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν και θα υλοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα ή έργα τα οποία αναμένουμε να υλοποιηθούν σε ένα βάθος χρόνου, συμπίπτουν χρονικά με μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από 3 χαρακτηριστικά. Το πρώτο έχει να κάνει με το μακροοικονομικό περιβάλλον. Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που φαίνεται, τα στοιχεία και όλες οι μακροοικονομικές μεταβλητές και οι εκθέσεις όλων των επίσημων ιδρυμάτων δείχνουν ότι θα είναι μια περίοδος με λιγότερες αβεβαιότητες. Αποφεύγω να χρησιμοποιήσω βεβαιότητες με όρους ανάπτυξης, αλλά για τον κόσμο των επενδύσεων, για την ποιότητα, την επιλογή των επενδύσεων, ένα περιβάλλον με λιγότερες αβεβαιότητες είναι κρίσιμο σε σχέση με τον όγκο και τις ταχύτητες των επενδύσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό σε σχέση με το μάκρο περιβάλλον. Με το μικρό περιβάλλον των έργων μας, των τεχνικών μας έργων, συμπίπτουν χρονικά με μια περίοδο ολοκλήρωσης μιας παλιάς γενιάς έργων,
που αυτή με τη σειρά της συμπίπτει με μια χρονική περίοδο κατά την οποία αλλάζουν οι όροι και το πλαίσιο της χρηματοδότησης. Υπόθηκε πολλές φορές, υπόθηκε μέσα στο λόγο των προηγούμενων ομιλητών σε αρκετά σημεία. Είχε σημασία, κατά τη γνώμη μου, να το καταλάβουμε και να φύγουμε, και αυτό ίσως να είναι το πρώτο δεδομένο από τη σημερινή μας κουβέντα. Το δεύτερο, και δεν θα επεκταθώ, αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της νέας γενιάς έργων. Ο Γιώργος Οδέδες ήταν υπεραναλυτικός. Περνάμε από έργα αποσπασματικά σε έργα προστιθέμενης αξίας. Περνάμε από έργα ενός σχεδιασμού με μία άλλη λογική και προσέγγιση σε έργα στρατηγικής πνοής. Περνάμε σε έργα που θέλουμε τα αποτελέσματά τους να είναι μετρήσιμα. Σε έργα που θέλουμε την αναπτυξιακή δυναμική να την ενσωματώνουν και να την αναδεικνύουν και να μπορούν σαφώς να έχουν μετρήσιμα και το περιβαλλοντικό τους και το κοινωνικό τους αποτύπωμα. Αυτό που ίσως δεν έχει υποθεί και θα πρέπει λίγο να το κάνουμε κατανοητό, γιατί συνήθως στις προηγούμενες ομιλίες κινήθηκαν λίγο προς τους περιορισμούς, τους οποίους θα τους αναδείξουμε και θα τους αναλύσουμε σήμερα. Αυτό που ίσως θα πρέπει να αναδειχθεί είναι ότι δεν είναι όλες οι κατηγορίες των τεχνικών έργων που θα ακολουθήσουν την ίδια δυναμική, τους ίδιους όρους, τις ίδιες προϋποθέσεις, την ίδια εντός εισαγωγικών ευκολία, και αυτό μην μεταφραστεί με άλλους όρους, την ίδια εντός εισαγωγικών ευκολία ή πρόθεση επίσημων πηγών χρηματοδότησης, επίσημων και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο να υλοποιηθούν. Είναι άλλη δυναμική, και αυτό θα προσπαθήσω να διατρέξω πάρα πολύ γρήγορα, και άλλοι όροι για τα έργα μεταφορών, υποδομών μεταφορών. Θα το δούμε, θα το διατρέξουμε γρήγορα. Είναι άλλη η δυναμική για τα έργα περιβάλλοντος, άλλη η δυναμική για τα έργα ενέργειας και άλλο γενικότερα ένας μικρότερος κλάδος που αφορά το κομμάτι το κτηριακό. Αναφέρθηκε πολλές φορές ότι το ΕΣΠΑ από τις προηγούμενες μεγάλες προσδοκίες, τις ανοιχτές κάνουλες χρηματοδότησης των προηγούμενων 20 και χρόνων, προχωράει σε μία συρρήκνωση σε σχέση με ό,τι αφορά τα έργα των υποδομών μεταφορών. Εδώ το βλέπουμε στη διαχρονική του εξέλιξη. Μιλάμε για μια περίοδο στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, όπου ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ήταν 8 δισεκατομμύρια 700 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αποτυπώνεται και με τους όρους τους διαχειριστικούς, δηλαδή από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, όπου για να υλοποιήσουμε τα έργα χρειαστήκαμε δύο διαφορετικά επιχειρησιακά προγράμματα. Θυμόσαστε, άλλο για τους οδικούς άξονες, την αστική ανάπτυξη, άλλο για τους σιδηρόδρομους και τα αεροδρόμια. Περάσαμε στο καινούριο ΕΣΠΑ της περίοδου 2014-2020 με διαθέσιμους πόρους για τις υποδομές των μεταφορών στα 3.200.000.000. Έχω συμπεριλάβει, γιατί πια στο σχεδιασμό και όταν μιλάμε για συνέργεια χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να τα βλέπουμε και να τα αποτυπώνουμε. Αυτό βοηθάει πολύ σε μια άλλη κουλτούρα του σχεδιασμού του έργου. Έχει προσθεθεί λοιπόν και το ποσό που αφορά και έχουμε καταφέρει να αντλήσουμε από το μηχανισμό διασυνδέοντας την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, από μια περίοδο που κράτησε πάνω από 20 χρόνια και για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από τα κανονιστικά της κείμενα και ουσιαστικά μέσα από τις επιλογές χρηματοδότησής της, θεωρούσε αναγκαία συνθήκη την ανάπτυξη υποδομών μεταφορών, έχουμε έρθει σε μια περίοδο όπου αυτή η αναγκαία συνθήκη δεν είναι και ικανή συνθήκη για να φέρει τη σύγκληση και την ανάπτυξη ανάμεσα στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα είπε πολύ αναλυτικά. Πλέον αναδεικνύονται νέες προτεραιότητες, νέες ανάγκες, και αυτό ουσιαστικά για μας που διαχειριζόμαστε τα διαρθρωτικά προγράμματα και τους διαρθρωτικούς πόρους σημαίνει αλλαγή προσανατολισμού των χρηματοδοτήσεων. Ξεκινάμε λοιπόν από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και τα δύο επιχειρησιακά προγράμματα και φτάνουμε στο σήμερα, όπου τα έργα των μεταφορών πρέπει να χωρέσουν σε έναν και μόνο θεματικό στόχο, τον οποίο καλούνται να εξυπηρετήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία. Το βασικό πρόγραμμα λοιπόν, το οποίο αποτελεί σήμερα και μία ζεύξη και των προγραμμάτων και των δράσεων που αφορούν τις υποδομές μεταφορών και του περιβάλλοντος, είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΗΜΕΠΕΡΑ, στους περισσότερους από εσάς γνωστό, διότι στα πλαίσια αυτού
υλοποιείτε ή πρόκειται να υλοποιήσετε κάποιο έργο. Η συνολική δαπάνη του προγράμματος είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα με όρους οικονομικής βαρύτητας, είναι στα 5.500.000.000, με την κοινοτική συνδρομή στα 4,5 εκατομμύρια. Το Ταμείο Συνοχής συμβάλλει με 3.200.000 και το ΕΤΠΑ με 1.300.000. Επιμένω στο Ταμείο Συνοχής, έχει μεγάλη αξία η διάρθρωση και η σύσταση, είναι κάτι που στην επόμενη περίοδο δυνητικά μπορεί να αλλάξει και για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το Ταμείο Συνοχής ουσιαστικά επιτρέπει να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα με μικρότερους δυνατούς περιορισμούς σε σχέση με τη γεωγραφική τους κατανομή. Και ερχόμαστε λοιπόν να δούμε αυτή τη διαφορετική σύσταση της χρηματοδότησης που αφορά τα τεχνικά έργα. Βλέπετε ότι είναι σχεδόν ισομερώς κατανεμημένη ανάμεσα στον τομέα μεταφορών, που κουβαλάει από το παρελθόν όλες τις κάποια από τα μεγάλα έργα phasing, έχει στο σχεδιασμό του κάποια από καινούργια, με 2.750.000.000 και αντίστοιχα ο τομέας του περιβάλλοντος με 2.600.000.000. Υπόθηκε και νωρίτερα στις ομιλίες και το βλέπουμε και τώρα έτσι πολύ περιοριστικά με την αυστηρότητα που έχουν οι αριθμοί. Από τα 2,7 εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή είναι συμβασιοποιημένα, άρα έργα εν εξελίξη παλιά που ναι μεν λειτουργούν και αποφέρουν και στην πραγματική οικονομία, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαίνει ότι για τον υπόλοιπο καινούριο αριθμό έργων απομένει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είτε θα δημοπρατηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα, είτε οριμάζουν και πρόκειται να δημοπρατηθούν. Πολύ γρήγορα, τι υλοποιούμε αυτή τη στιγμή στο ΕΣΠΑ, στο καινούριο ΕΣΠΑ της περίοδου 14-20, η οποία δεν έχει την ευρύτητα των επιλογών και των έργων που ίσως γνωρίζετε από τις προηγούμενες περιόδους. Ξεκινάω σε σχέση και δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα εκεί που έχουμε και τη μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα. Στην προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών στην Αθήνα. Εδώ θα δούμε και στη συνέχεια υλοποιούμε τα έργα μετρό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στο αναλυτικό διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, με κάποια από τα παλιά μας έργα, κάποια από τα καινούρια, ο Γιώργος Οδέδες αναφέρθηκε, θα τα δούμε και μέσα στον χρόνο, και την υλοποίηση και ολοκλήρωση του βασικού του κορ σιδηροδρομικού άξονα του ΠΑΘΕ. Τοποθετώ λίγο με βάση, έχοντας στο μυαλό μας όλους τους περιορισμούς που αναφερθήκαμε, μέσα στο χρόνο το τι πρόκειται να δημοπρατηθεί. Αυτές είναι εκτιμήσεις και σχεδιασμός των υπηρεσιών. Είναι ένα αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο έχει την ευθύνη της παρακολούθησης, την ευθύνη της απορρόφησης, και του καθήλυνα αρμόδιου φορέα, που είναι το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο υλοποιεί, σχεδιάζει και παρακολουθεί. Ξεκινώντας λοιπόν από την ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα, βλέπετε ότι έχουν δεσμευτεί πόροι 160 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς, είναι έργα τα οποία υλοποιούνται. Αυτό που ίσως σας ενδιαφέρει σαν μια διαφάνεια έχει να κάνει με το τι πρόκειται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ να βγει την επόμενη περίοδο και να δημοπρατηθεί. Όπως θα δείτε, τα σιδηροδρομικά έργα, αυτό είναι διαχρονικό εξάλλου, έχουν χαρακτηριστικά οπισθοβαρούς ενεργοποίησης. Δηλαδή, είναι έργα τα οποία θέλουν σημαντικό χρόνο να οριμάσουν, άρα περιμένουμε το κομμάτι της δημοπράτησης, της υλοποίησης και της απορρόφησής τους να συγκεντρώνεται στα τελευταία χρόνια κάθε προγραμματικής περίοδου. Οι διαφάνειες μπορούν να μείνουν, δεν θα αναφερθώ. Σας δίνω απλώς ότι μία εκτίμηση, και το ξαναλέω ότι αυτές είναι εκτιμήσεις των υπηρεσιών, θεωρώ όμως ότι είναι πολύ ρεαλιστικές και δεν εκτιμώ ότι είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα διολίσθησης. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη πιθανότητα κάποια έργα να έρθουν μπροστά, κυρίως μέσα στο 19. Εκτιμώνται λοιπόν ότι σε αυτό το τομέα για τα σιδηροδρομικά έργα θα δημοπρατηθούν 4 καινούργια έργα συνολικού προϋπολογισμού 168 εκατομμυρίων μέσα στο 18. Το 2019 δεν φαίνεται να είναι ένα πολύ πλούσιο έργο, πολύ πλούσια χρονιά με όρους δημοπρατήσεων, και η οπισθοβαρής ενεργοποίηση στέλνει τα έργα μετά το 2019. Αυτά με τα σιδηροδρομικά. Περνάμε γρήγορα στο κομμάτι του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου. Έχουν δρομολογηθεί τα παρακάτω έργα. Ο Γιώργος Οδέδες αναφέρθηκε. Κάποια phasing της προηγούμενης περίοδου
εξακολουθούν και υλοποιούνται, Πάτρα Πύργος, Λαμία, Ξηνιάδα, Ε65. Εδώ λοιπόν έχουμε μία αντίθετη εικόνα. Τα οδικά έργα πιο όρημα, πιο έτοιμα να δημοπρατηθούν, φέρνουν το κομμάτι της ενεργοποίησής τους προς το βαρός μέσα στο 2018. Αναμένουμε λοιπόν τη δημοπράτηση 3 έργων προϋπολογισμού 155 και το 2019 με το κομμάτι της κατασκευής της παράκαμψης της Καλκίδας έχουν δεσμευτεί οι πόροι και με βάση την αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος, έτσι όπως κατατίθεται μέσα στις επόμενες μέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει προβλεφτεί και έχει ενσωματωθεί το έργο στο κεντρικό μας σχεδιασμό και βέβαια την πολύτιμη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ένα ακριβό έργο. Μετά το 2019, βλέπετε, αφορά μόλις ένα έργο 35 εκατομμυρίων ευρώ. Επισημαίνω πάντα ότι όλα αυτά είναι στα πλαίσια αυτών των 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στα οποία αναφερθήκαμε στην αρχή. Προλαβαίνω, το έχουμε ξαναπεί, αν κάνει κανείς την άθροιση των αρχικών ποσών της προηγούμενης διαφάνειας σε σχέση με το τι έχει δεσμευτεί, άρα υλοποιείται και του τι προγραμματίζεται, έτσι πολύ εύκολα κανείς με μια πρόσθεση καταλαβαίνει ότι είμαστε πολύ πιο πάνω από τα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα έργα, δεν σημαίνει ότι τα έργα δεν θα υλοποιηθούν, έχει εξασφαλιστεί για τα έργα για τα οποία παρουσιάζονται σήμερα η χρηματοδότησή τους από τους εθνικούς πόρους και για κάποια από αυτά η συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτός είναι ένας άξονας ο οποίος αφορά τις παρεμβάσεις στα λιμάνια. Ήδη είχε πολύ λίγα χρήματα. Τα λιμάνια ήταν κατ' εξαίρεση επιλέξιμα για αυτή την προγραμματική περίοδο και για τη χώρα μας και συγκεκριμένα για αυτά, μόλις για αυτά τα δύο. Δεν περιμένουμε κάτι. Συνεχίζω με τον εξυγχρονισμό των αεροδρομίων. Υπάρχουν κάποια χρήματα διαθέσιμα, είναι γύρω στα 85 εκατομμύρια ευρώ, όπου περιμένουμε να υλοποιηθούν παρεμβάσεις σε περιφερειακά αεροδρόμια, ονοματισμένα με βάση το πρόγραμμα αεροδρόμια. Αυτά δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πρόκειται να δημοπρατηθούν, καθώς τα περιμένουμε από την ΙΠΕ να μας υποβληθούν. Περνάμε λοιπόν στον τελευταίο μεγάλο μας, δυνατό μας άξονα, όπου είναι το κομμάτι των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών. 1.300.000.000. Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε. Μετά από προβλήματα συνεχίζουμε για την υλοποίηση της βασικής γραμμής της Θεσσαλονίκης και την επέκταση προς την Καλαμαριά, την επέκταση της γραμμής 3. Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το τμήμα Α του νέου μετρό. Τι περιμένουμε? Μια κατανομή. Εντός του 2018 αναμένεται μια δημοπράτηση έργων τα οποία θα αγγίζουν τα 107 εκατομμύρια, η οποία βαίνει μειούμενη μέσα στο 2019 και πέραν του 2020, για το οποίο ελπίζουμε να γίνει, αφορά τον προστιακό σιδηρόδρομο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για συνέργεια πηγών. Μιλάμε για αλλαγή όρων της χρηματοδότησης και όλα αυτά έρχονται με κάποιο τρόπο να μας φέρουν στο ΣΕΦ και το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη. Ουσιαστικά το ΣΕΦ λειτουργεί για την τωρινή περίοδο και για την επόμενη προγραμματική περίοδο σαν ένα βασικό εργαλείο χρηματοδότησης και ορίμανσης των έργων. Οι βασικές επιλογές των έργων γίνεται από ένα μηχανισμό και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, τουλάχιστον οι εκπρόσωποι το ξέρουν πολύ καλά, των δημόσιων φορέων και των φορέων πολιτικής που δημιουργούν έργα στο κομμάτι των υποδομών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, τα οποία δέχεται το ΣΕΦ. Η αξιολόγηση αυτών των έργων γίνεται από ένα μηχανισμό εκτός χώρας, μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Βγαίνουν οι προσκλήσεις, καταθέτουν οι χώρες, αξιολογούνται οι προτάσεις και κρίνονται με όλα εκείνα τα κριτήρια τα οποία ανέφερε στην ομιλία του ο Γιώργος Οδέδες, που αφορούν τη βιωσιμότητα, τη σκοπιμότητα, την προστιθέμενη αξία. Αν λοιπόν η νέα γενιά των έργων μας σε όλα τα στάδια, από το στάδιο του σχεδιασμού και της ορίμανσης μέχρι το στάδιο της υλοποίησης, ακολουθεί αυτές τις γενικές κατευθύνσεις, τότε μπορούμε να περιμένουμε και να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι το ΣΕΦ μπορεί να είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο στη χρηματοδότηση της επόμενης μέρας. Ήδη βλέπετε ότι έχουν εγκριθεί τα παρακάτω έργα,
Αυτός ο προϋπολογισμός των 570 εκατομμυρίων έχει προσθεθεί στην αρχική μπάρα που είδατε με τα 3.200. Αυτό αφορά κάποιες καινούργιες προσκλήσεις. Βγήκαν κάποιες προσκλήσεις και μέσα στο 2018, για το οποίο περιμένουμε τα αποτελέσματά τους. Ο δεύτερος πυλώνας εκτός ΕΣΠΑ και εκτός από το ΣΕΦ αφορά το σχέδιο Juncker. Η χώρα κατατάσσεται και με βάση το τελευταίο report στην πρώτη θέση αξιοποίησης των πόρων του Juncker σε σχέση με το GDP, με το ΑΕΠ της, έτσι ως ποσοστό του ΑΕΠ της. Ήδη έχουν δεσμευτεί στο κομμάτι των υποδομών καινοτομίας, το ποσό αναφέρεται μόνο σε αυτό το τομέα, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπου μέσω της μόχλευσης θα ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως που θα πρέπει να δούμε, και το διαβάζω στο τελευταίο report του Ταμείου, είναι ότι το κομμάτι των μεταφορών φαίνεται να μην έχει διεκδικήσει, και αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα, αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη απευθύνονται ή οι ιδιώτες, το κομμάτι των μεταφορών. Δηλαδή, από τους ήδη πόρους που έχουν δοθεί, δεν έχω βάλει εδώ την τελευταία πίτα, από τους πόρους που έχουν δοθεί από το Juncker, μόλις το 8% πηγαίνει σε έργα μεταφορών. Νομίζω ότι είναι ένα πεδίο που μπορεί να δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες και πραγματικά να χρηματοδοτήσει έργα τα οποία μέναν πίσω. Αυτό αφορά τις υποδομές μεταφορών. Τρέχω λίγο. Είπα στην αρχή της ομιλίας ότι φαίνεται η δυναμική κάθε κατηγορίας έργων να είναι διαφορετική. Και ερχόμαστε λοιπόν να δούμε πώς αλλάζει ή πώς μετατοπίζεται το κέντρο βάρους της πολιτικής των προτεραιοτήτων που αναδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τα κείμενά της και που αντικατοπτρίζεται μέσα από τη σύσταση των χρηματοδοτικών της πόρων. Αν για τις υποδομές μεταφορών διαχρονικά μέσα στην τελευταία 20ετία τα διαθέσιμα χρήματα βαίνουν μειούμενα, για τα έργα του περιβάλλοντος αυξάνονται. Έχουμε φτάσει από τα 500 εκατομμύρια ευρώ του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης στα 2 δισεκατομμύρια 300 εκατομμύρια ευρώ. Τι κάνουμε μέσα στο περιβάλλον? Υποδομές διαχείρισης λιμάτων, το επιχειρησιακό πρόγραμμα στη συνεργασία και με το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει θέσει έναν υψηλό στόχο και νομίζω όμως θα είναι ένας επιτεύξιμος στόχος για την περίοδο 14-20, να ολοκληρώσουμε το σύνολο των υποδομών διαχείρισης αστικών λιμάτων που αφορούν οικισμούς γάμα προτεραιότητας. Υπάρχει ένα συντονισμένο σχέδιο, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση καλύτερης καταγραφής από ποτέ του να ξέρουμε ποιοι είναι οι οικισμοί γάμα προτεραιότητας, ποιοι βιολογικοί είναι υφιστάμενοι, ποιοι βιολογικοί καθαρισμοί είναι όριμοι να δημοπρατηθούν, ποιοι είναι οι λεγόμενοι ορφανοί, ποιοι χρειάζονται αναβάθμιση. Και όλο αυτό, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, με ένα πλέγμα συμπληρωματικών εργαλείων, αφενός νομίζω ότι στο τέλος της προγραμματικής περίοδου θα καταφέρει η χώρα το αυτονόητο. Δεν πειράζει, θα το καταφέρουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Το αυτονόητο είναι να έχει ολοκληρώσει τις υποδομές της σε αστικά λίμματα. Και το δεύτερο, ότι ειδικά για αυτά τα κομμάτια των έργων φαίνεται να υπάρξει μία έντονη χρηματοδότηση, μία κινητοποίηση πολλαπλών πόρων. Θα δούμε και στη συνέχεια, δηλαδή εκτός από το ΕΣΠΑ, θα δείτε ότι ειδικά για τα κομμάτια των αστικών λιμάτων υπάρχουν άλλοι δύο ήδη δομημένοι και σε λίγο καιρό λειτουργούντες μηχανισμοί. Το δεύτερο, λοιπόν, που έχουμε βάλει ως προτεραιότητα αφορά τις υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια αλλαγή πολιτικής, η οποία εκφράστηκε μέσα από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων. Έχουμε μια περιφερειακή μετάφραση του Εθνικού Σχεδίου. Έχουμε εγκεκριμένους περιφερειακούς σχεδιασμούς και έχουμε φτάσει στην υλοποίηση έργων απορριμμάτων. Για μένα, το κομμάτι των απορριμμάτων είναι και από άποψη διαχειριστικής διαχείρισης το πιο ενδιαφέρον και από άποψη επενδυτικών ευκαιριών που θα ανοιχτούν στο μέλλον, στο πολύ άμεσο μέλλον, το πιο γόνιμο. Τα κλασικά μας, την εξασφάλιση των υποδομών του ύδατος, αφαλατώσεις, τηλεμετρίες, αντικαταστάσεις δικτύων, την τηλεθέρμανση και τις παρεμβάσεις της πρόληψης των πλημμυρών που αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας. Απόβλητα, στερεά,
τι είπα, ότι φαίνεται να είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό και με όρους χρηματοδότησης και με όρους νέων έργων. Πια μιλάμε ουσιαστικά μόνο για νέα έργα. Αν αθροίσουμε, και αυτό το ποσό δεν είναι ακριβές, γιατί μετά από τη ρήτρα αναθεώρησης, δηλαδή μετά από τους επιπλέον πόρους, οι οποίοι έχουν εισρεύσει στη χώρα, αυτό το ποσό για το σύνολο της χώρας ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όταν πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, τον Απρίλιο του 2016, Μεγάλη Πέμπτη, βγάλαμε την πρώτη πρόσκληση που αφορούσε και καλούσε τους φορείς διαχείρισης, τους ΦΟΔΣΔΑ ή τους Δήμους να καταθέσουν τις προτάσεις τους, το κομμάτι των απορριμμάτων φαινόταν να είναι σε μία πλήρη στασιμότητα. Οι ΠΕΣΔΑ δεν είχαν εγκριθεί. Υπήρχε μια μηχανία σε σχέση με τους στόχους που έθετε ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός. Εκεί λοιπόν η πρόσκληση των 270 εκατομμυρίων κατάφερε να ξυπνήσει δυνάμεις, να κουνήσει το έδαφος και μια ουσιαστική και αποτελεσματική ανταπόκριση των άμεσων εμπλεκόμενων. Φτάνουμε σήμερα να έχουμε εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ, φτάνουμε να έχουμε συμβασιοποιημένα έργα, δηλαδή έργα που έχουν αξιολογηθεί και υλοποιούνται στα 166 εκατομμύρια, και έχουμε νέα έργα προς δημοπράτηση. Κάποια από αυτά, ειδικά αυτές τις τελευταίες μέρες, δίνουμε προεγκρίσεις δημοπράτηση στην υπηρεσία και στον τομέα περιβάλλοντος από το ΙΜΕΠΕΡΑ με μεγάλη ταχύτητα, αγγίζονται 775 εκατομμύρια. Ενδεικτικά περιμένουμε να δημοπρατηθούν εντός του 18 στην περιφέρεια Κρήτης τα 70 εκατομμύρια. Αν δεν κάνω λάθος, και για το σύνολο αυτών των έργων έχουν δοθεί προεγκρίσεις δημοπράτησης από την υπηρεσία. Περιμένουμε ότι θα δημοπρατηθεί και το έργο των απορριμμάτων της Ακίνθου. Και βέβαια, μέσα στο 19 δεν είναι μόνο το έργο της Θεσσαλονίκης και του νοτιοανατολικού τομέα, αλλά είναι μεγάλες μονάδες που ήδη προχωράμε στη σταδιακή τους ένταξη. Ειδικά για το κομμάτι των απορριμμάτων, υπάρχει ένας συνδυασμός όπου ταυτόχρονα μέσα από το πρόγραμμα και οριμάζουμε έργα, δίνουμε τη δυνατότητα στους φορείς να οριμάσουν έργα και υλοποιούμε έργα. Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Αυτό που εγώ μπορώ να καταγράψω είναι πάντα η θετική πρόθεση, τουλάχιστον με τους εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως είναι και η ΕΤΕΠ, ειδικά για τα έργα των απορριμμάτων. Και εδώ είμαστε σε ένα περίεργο στάδιο, το οποίο μπορεί να φαίνεται, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ενώ, και μιλάω για αυτή τη χρονική στιγμή, χωρίς να μπορώ να προβλέψω τι μπορεί να γίνει στο επόμενο εξάμηνο. Αλλά αυτή τη χρονική στιγμή η προσφορά χρηματοδότησης υπερκαλύπτει την ζήτηση σε επίπεδο έργων και όριμων έργων. Θέλω να πω ότι αν μπορέσουμε γρήγορα να οριμάσουμε έργα απορριμμάτων, οι χρηματοδοτικοί πόροι επαρκούν πλήρως, έτσι ώστε τα όριμα έργα στη χώρα να υλοποιηθούν και να χρηματοδοτηθούν εντός της προγραμματικής περίοδου. 800 εκατομμύρια για τα έργα της διαχείρισης λιμάτων. Εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι είναι λίγο διαφορετική εικόνα. Πολλά έργα έρχονται από το παρελθόν. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός έργων, τα οποία είτε είναι συμβασιοποιημένα και συνεχίζουμε και τα υλοποιούμε. Δίνω ένα παράδειγμα. Αν δεν κάνω λάθος, η πρόσκληση του ΙΜΕΠΕΡΑ που αφορούσε τα όριμα έργα, δηλαδή έργα τα οποία είχαν τουλάχιστον συμβασιοποιημένο το ένα τους υποέργο σε εργολαβία, σε κατασκευή, βγήκε 56 εκατομμύρια και έχουμε εντάξει 300 εκατομμύρια. Άρα αυτά είναι ήδη που τρέχουν. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν οι πόροι και οι δυνατότητες να χρηματοδοτηθούν και τα καινούργια έργα. Τα νέα έργα προς δημοπράτηση δεν έχουμε βάλει του 18 και θα είναι πολλά έργα σε επίπεδο περιφέρειας, περιφερειακής κατανομής. Κρατάμε για το 19 2 μεγάλα έργα και πολιτικής σημασίας και περιβαλλοντικού αποτυπώματος που αφορούν την περιφέρεια της Αττικής και αφορούν τις 2 βασικές μονάδες της επεξεργασίας των λιμάτων. Συνεχίζω με τα ύδατα. Εδώ τα πράγματα είναι πιο σταθερά και δρομολογημένα με κάποιον τρόπο σε αυτά που ξέρουμε, είτε ως προς τη διαθεσιμότητα των πόρων. Έχουν βγει προσκλήσεις, έχουν ενεργοποιηθεί, έχουν ενταχθεί έργα. Εξού και βλέπετε ότι μέσα στο 18 αναμένουμε να δημοπρατηθούν 70 έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας που αφορούν διαρροές και αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων. Και έχουμε εξορθολογήσει το μεγάλο έργο της Κέρκυρας. Το μεγάλο έργο της Κέρκυρας, το οποίο παρέμενε ανενεργό, ενταγμένο
Και επιτρέψτε μου, σερνόταν από προγραμματική περίοδο σε προγραμματική περίοδο ένα μεγάλο έργο με κάθε τρόπο και τεχνικά και όσον αφορά την διαστασιολόγησή τους και χωρίς να πάρθει μια πολιτική απόφαση εξορθολογισμού του. Το λέω λίγο σαν παράδειγμα σε αυτά που ανέφερε ο Γιώργος Οδέδες ότι πώς επανασχεδιάζουμε τα έργα. Με τη βοήθεια λοιπόν των Jaspers, με τη βοήθεια του Υπουργείου και των αρμόδιων μονάδων του, εξορθολογίζουμε το έργο έτσι ώστε να υλοποιηθεί σε φάσεις και σε κάθε φάση να είναι απολύτως μετρήσιμο το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε. Το έργο αυτό, η πρόσκληση θα βγει τις επόμενες μέρες, Γιώργο. Αναμένουμε από την υπηρεσία σας να υποβάλει ένα έργο εθνικής εμβέλειας και εθνικής σημασίας και αναμένουμε να δημοπρατηθεί εντός του 2019. Δεν θα αναφερθώ πολύ. Η πρόληψη των πλημμυρών είναι 115 τα εκατομμύρια. Περιμένουμε έργα που αφορούν κυρίως και την περιφέρεια της Αττικής, το μεγάλο έργο της διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς. Τους προηγούμενους μήνες και τον προηγούμενο χρόνο οι υπηρεσίες του ΔΕΔΕ ορίμασαν το έργο, νομίζω και με τη βοήθεια ενός τεχνικού συμβούλου, οπότε είναι έτοιμο να ενταχθεί και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας έργα που αγγίζουν τα 44 εκατομμύρια. Μένουμε στο ΕΣΠΑ, ξεχνάμε για λίγο το ΙΜΕΠΕΡΑ. Μιλάμε για συνέργεια πηγών. Μιλάμε για καινούργια, έξυπνα, χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να μοχλεύσουν πόρους και άρα αυτή η μόχλευση να μεταφραστεί σε μεγαλύτερο αριθμό έργων. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ περιέγραψε κάτι που αν ήταν εδώ φαντάζομαι ότι θα έμενε ικανοποιημένος με αυτό που βλέπει στο Ταμείο Υποδομών. Ταμείο Υποδομών, νομίζω θα ακολουθήσει και μια άλλη συζήτηση συνέχεια, στο οποίο ο συνάδελφος ο Νίκος Ματζούφας θα τα πει αναλυτικά. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι το Ταμείο Υποδομών είναι ένα ταμείο το οποίο έρχεται να μοχλεύσει πόρους που προέρχονται από το ΕΣΠΑ, 200 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, 200 εκατομμύρια τα οποία παίρνει δάνειο το ελληνικό κράτος από την ΕΤΕΠ και 50 εκατομμύρια από τις επιστροφές του παλιού ταμείου, του Ταμείου Τζέσικα. Τι διαφορετικό κάνουμε εδώ, η μόχλευση μπορεί να φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τι διαφορετικό κάνουμε εδώ σε σχέση με το παρελθόν, δίνουμε μία στόχευση στο επίπεδο των έργων που έχουν προτεραιοποιηθεί ως έργα ανάγκης και προστιθέμενης αξίας να υλοποιηθούν στη χώρα και καλούμε τους δημόσιους, τους ιδιωτικούς φορείς, τα ΣΔΙΤ, να έρθουν μέσα από μια διαδικασία δανειοδότησης με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους, στους οποίους διαπραγματεύεται πια το Υπουργείο Οικονομίας με τους χρηματοπιστωτικούς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα συμμετέχουν, με πολύ ευνοϊκούς όρους και σε σχέση με το επιτόκιο της δανειοδότησης και με σχέση με το κομμάτι των εξασφαλίσεων, για να υλοποιηθούν έργα στις κατηγορίες που αφορούν κυρίως το ενεργειακό κομμάτι, εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το κομμάτι των αποβλήτων, βλέπουμε εδώ πέρα τις αξιοποιήσεις των μηχανικών αποβλήτων, αλλά έχει πολύ μεγάλο κομμάτι και ήδη από τις τράπεζες ακούμε ότι υπάρχει στο pipeline τους έργα σε σχέση πάλι με τις ολοκληρωμένες μονάδες διαχείρισης των αστοϊκών απορριμμάτων και με κομμάτι υποδομών που βρίσκονται στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού, μαρίνες, συνεδριακά κέντρα που και εκεί φαίνεται να υπάρχει μια μαγιά έργων. Η πρόσκληση για τα ιδρύματα, για τις τράπεζες που θα πρόκειται μέσω αυτών να τρέξει το πρόγραμμα, θα επιλεγούν μέσα από μια πρόσκληση, η οποία μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να βγει. Άλλες πηγές χρηματοδότησης, για να ενισχύσουμε και την αρχική τοποθέτηση, ότι φαίνεται τα έργα περιβάλλοντος να καλούνται να υλοποιηθούν σε σχετικά πιο ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Φιλόδημος. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πολύ καινοτόμο εργαλείο, γιατί κατάφερε να συνδυάσει και να πετύχει στην πράξη συνεργασία δύο διαφορετικών υπουργείων και ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος όπως και της Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ουσιαστικά, τι κάνουμε, δημιουργούμε έναν διάβλο, μια σταθερή χρηματορροή προς τους Δήμους να υλοποιήσουν έργα που αφορούν κυρίως τις βασικές τους υποδομές, λίμματα, απορρίμματα, αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος με όρους δημόσιου έργου και όρους κοινός ΕΣΠΑ. Τι είναι ένα δάνειο το οποίο οι Δήμοι δανείζονται
μέσω του παρακαταθηκών και δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά δεν χρειάζεται να αποπληρώσουν τίποτα, ούτε ως αρχικό κεφάλαιο, ούτε ως στόχους, γιατί αυτό αναλαμβάνει να το κάνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Βγήκανε ήδη οι δύο προσκλήσεις που αφορούν τα έργα, 200 εκατομμύρια για τα νερά, 200 εκατομμύρια για τα λίμματα. Για μένα η συνεργασία τεχνική καινοτομία αυτού του εργαλείου είναι ότι για πρώτη φορά ένα εργαλείο που ενεργοποιείται από άλλον δημόσιο φορέα αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου. Για να δώσω ένα παράδειγμα, επειδή έχουν βγει αντίστοιχες προσκλήσεις από το ΙΜΕΠΕΡΑ με τους λύκους σπόρους, οπότε κάποια έργα μείναν απ' έξω, αυτές οι δύο προσκλήσεις έρχονται να συμπληρώσουν εκείνη την ουρά των έργων, επιτρέψτε μου, που δεν κατάφεραν να ενταχθούν. Άρα ήδη ένα κομμάτι του ήδη εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα πάει κατευθείαν σε αυτά τα έργα, θεωρώντας ένα άλλο Υπουργείο μέσω μιας άλλης διαδικασίας ότι η διαδικασία αξιολόγησης ενός άλλου φορέα είναι αρκετό φιλτράρισμα για να μπορέσουν να τους χρηματοδοτήσει. Είναι μεγάλη καινοτομία για όσους είμαστε μέσα στο κομμάτι της διαχείρισης, μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει σε ανθρωποώρες, σε ενέργεια, σε προσπάθεια και ουσιαστικά σε χρόνους υλοποίησης. Κλείνω λέγοντας ότι αυτό είναι το νέο περιβάλλον. Το τι θα καθορίσει, κατά τη γνώμη μου, το μέλλον και του τεχνικού κλάδου και με όρους ουσιαστικά ανάπτυξης της χώρας, είναι πώς θα αντιληφθεί ο καθένας από τους τομείς, είτε ο ιδιωτικός είτε ο δημόσιος τομέας, τη θέση του μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο. Για μένα συνηθίζω να λέω ότι η λέξη κλειδί για το αύριο είναι η συνευθύνη. Και αν αναγνώσουμε αυτά τα πράγματα μέσα από την τεχνογνωσία και την εμπειρία που κερδίσαμε όλοι, και ο ιδιωτικός τομέας υλοποιώντας, και ο δημόσιος τομέας σχεδιάζοντας και διαχειρίζοντας, όλη αυτή την τεχνογνωσία προς όφελός μας, νομίζω πως μόνο αισιόδοξα μπορεί να δει κανείς το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.